Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην κουζίνα του εστιατορίου. Πότε θα λειτουργήσει το εστιατόριο? Σε ένα μήνα περίπου από σήμερα. Μάλιστα. Και τι κουζίνα θα έχει, τι θα σερβίρει? Θα είναι τοπικά φαγιά, παραδοσιακά, εποχής. Μάλιστα. Και φαντάζομαι και από προϊόντα της περιοχής, έτσι? Σίγουρα. Και σε τι τιμές σκοπεύετε να κινηθεί το εστιατόριο? Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τιμές προσιτές, ούτως ώστε... Και φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει και για το κρασί που θα σερβίρει, έτσι, σίγουρα, δεν είναι? Σίγουρα. Η προσπάθεια μας είναι να συνδυάσουμε τα τρία, παραγωγός, κοινοποιείων και καταναλωτής, ούτως ώστε να δώσουμε ένα αποτέλεσμα να ικανοποιεί. Πάμε να δούμε και το κυρίως χώρο του εστιατορίου. Εδώ είναι ο χώρος εστίασης για περίπου 80... Μέσα στο εσωτερικό, έτσι. Ναι. Πάλι με την εξαιρετική θέα, με μεγάλα παράθυρα, μπόλικο φυσικό φως. Βέβαια, δεν συγκρίνεται με το πώς θα είναι το καλοκαίρι όταν θα βγαίνει έξω ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ ωραία. Πώς σας ήρθε η ιδέα να έχετε αυτό το εστιατόριο? Γιατί συνήθως, τουλάχιστον σε εινοποιία, εδώ στην Κύπρο δεν το έχουμε δει ακόμα να υπάρχει εστίαση μέσα στο εστιατόριο. Είναι κάτι που συμβαίνει πιο πολύ στο εξωτερικό, για να είμαι ειλικρινής. Με την εμπειρία των 20 χρόνων, είδαμε ότι ο επισκέπτης το είσαι ανάγκη, το ζήτα. Έτσι, μάλιστα, προσπαθήσαμε να το καλύψουμε. Για να... Έχετε σκοπό στο μέλλον να προσφέρετε και διαμονή, ίσως, όπως γίνεται πραγματικά στο εξωτερικό? Ο επόμενος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε διαμερίσματα τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον επισκέπτη. Μάλιστα. Να μείνει όσες μέρες θέλει στην περιοχή. Μάλιστα. Αυτό θα είναι εξαιρετικό. Θα είναι πραγματικός εινοτουρισμός και νομίζω θα δώσει φοβερή όθηση όχι μόνο στο δικό σας το εινοπείο, γενικότερα στην περιοχή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πού πάμε από εδώ? Από εδώ θα δούμε την αίθουσα, το χώρο παραλαβής και μετά θα κατεβούμε στην Κάβα. Στην Κάβα, τέλεια. Πάμε λοιπόν.